Στην Αθήνα τώρα, γιατί στην Αθήνα επιστρέφουν στα μέσα Ιανουαρίου οι θεσμοί για την επόμενη αξιολόγηση. Κυβερνητικές εξαγγελίες για παροχές και προσλήψεις προβληματίζουν τις Βρυξέλλες, όπως άλλωστε και η εξαγγελία Βίτσα για τη διατήρηση του χαμηλού ΦΠΑ στα νησιά του προσφυγικού. Η ανακοίνωση του Υπουργού ευνηδίασε, όπως θα δείτε, όχι μόνο τους Ευρωπαίους, αλλά ακόμη και το Υπουργείο Οικονομικών που δηλώνει άγνοια. Θα έρθει με ποινική πριν το τέλος του χρόνου ο τρόπος που θα παραταθεί στα πέντε νησιά το χαμηλό ΦΠΑ. Ο Δημήτρης Βίτσας έχει μόλις κάνει άνω-κάτω την κυβέρνηση αλλά και τις σχέσεις της με τους θεσμούς, εξαγγέλλοντας χριστουγεννιάτικη πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα διατηρεί το μειωμένο ΦΠΑ σε Κολές, Βολέρο, Σάμο και Χίο, τα νησιά δηλαδή που έχουν πληγεί περισσότερο από τη μεταναστευτική κρίση. Άγνοια δηλώνουν και οι θεσμοί, οι οποίοι παραπέμπουν στην υπόσχεση που έχει δώσει η ελληνική κυβέρνηση. We do have the commitment from the Greek authorities that the VAT rate will be raised at the end of the year. Ο ΦΠΑ στα νησιά δεν είναι ο μοναδικός πάντως πονοκέφαλος της κυβέρνησης. Η δεύτερη αξιολόγηση πλησιάζει και οι θεσμοί αναμένονται στην Αθήνα στις 21 Ιανουαρίου με πολλά ερωτήματα σε σχέση με τις προσλήψεις που ανακοινώνει η κυβέρνηση αλλά και τις παροχές που μοιράζει. Υπάρχει το δίλημα ανάπτυξη ή παροχές. Νομίζω δυστυχώς έχει προταθεί η επιλογή των παροχών και όχι η επιλογή της ανάπτυξης. Στα ανοιχτά μέτωπα με τους θεσμούς και το διάδοχο καθεστώς στον νόμο Κατσέλη, η ενδεχόμενη νέα ρύθμιση οφειλών, οι δικαστικές αποφάσεις για τα διεκδικούμενα των συνταξιούχων, η αύξηση του κατώτατου μισθού και οι καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί στις ιδιωτικοποιήσεις και σε πλήθος προαπαιτούμενων.